να συζητήσει τον απολογισμό, ο λόγος για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτό το θόρυβο είναι διπλός. Ο ένας είναι αυτός που σας είπα, δεν σας αρέσει το γεγονός ότι δημιουργείται μια θετική δημοσιότητα σε σχέση με τον απολογισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι όπως διαβάσαμε χτες στην Καθημερινή, ο ΙΕ πρόκειται να αναρτήσει αυτές τις ημέρες τις συντεταγμένες της ΑΟΣ μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, ναι. Δείχνοντας ότι τα καθησυχαστικά που μας έλεγε η κυβέρνηση ότι πρόκειται για μια κίνηση εντυπωσιασμού, για μια άκυρη κίνηση. Θα είναι αρνητική εξέλιξη. Είναι τυπικό είναι η επισημοποίηση. Η ανάρτηση παράγει δίκαιο. Βεβαίως, είναι επισημοποίηση. Σοβαρά. Ναι. Δεν γνωρίζεις τότε τι σημαίνει πρωτόκολλο στον ΟΗΕ. Ωραία. Εγώ δεν γνωρίζω καλά θα πει πρωτόκολλο στον ΟΗΕ. Αλλά διάβασα την Καθημερινή, η οποία είναι εφημερίδα. Δεν θα είναι και θετική εξέλιξη. Και λέει ότι η Αθήνα είναι σε συναγερμό, δημιουργείται τελεσμένα. Κανένα πανικό. Απλώς να ξέρουμε να μην δουλεύουμε τον κόσμο. Με τη Λιβύη. Επειδή δουλεύετε τον κόσμο. Επί 8 μήνες δουλεύετε τον κόσμο. Αυτό είναι μια τυπική υποχρέωση της υπηρεσίας πρωτοκόλλου του ΟΗΕ που οτιδήποτε φτάνει οφείλει να το αναρτήσει. Δεν σημαίνει αποδοχή. Και αυτό είναι το παιχνίδι του Ερντογάν. Αυτό που λες ακριβώς τώρα. Πάσο νομιμότητας δίνει. Όχι. Αν αναρτηθεί. Όχι. Μάλιστα. Όχι. Θα είναι άνευ ουσίας. Ναι, μωρέ, είναι τώρα ποιος ασχολείται με τον ΟΗΕ τώρα και με το δίκαιο της θάλασσας. Ναι. Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ αναρτά την ΑΟΣ που η ελληνική κυβέρνηση μας έλεγε μην δίνετε σημασία, αυτά είναι άκυρα. Χαίρεστε γι' αυτό. Δεν χαιρόμαστε με τα χάλια που έχετε δημιουργήσει στην εξωτερική πολιτική. Ενώ δεν παράγει δίκαιο. Γιατί. Μας ακούει ο κόσμος, κύριε Παπαπαναγιώτου, βγάζει τα συμπεράσματα. Γιατί χαίρεστε. Ενώ δεν παράγει δίκαιο. Δεν χαιρόμαστε, ανησυχούμε με τον μπάχαλο που έχει κάνει αυτό το επιτελικό άλλο κράτος. Άλλο συνέστημα βλέπω. Εντάξει, γίνατε και ψυχολόγος. Τώρα, απλώς έχω μυαλό και καταλαβαίνω. Εντάξει. Τα περιχούντας λοιπόν, που είπε ο Γεωργιάδης για τους αρμούς της εξουσίας. Κοίτα, δεν θέλω να μπω σε τέτοια ορολογία. Αλλά κατά τη γνώμη μου, ο κ. Τσίπρας χθες υπέπεσε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ολίσθημα. Ολίσθημα. Όταν μια δημοκρατική κοινοβουλευτική δημοκρατία ναι. έχει πρώτον διάκριση εξουσιών, δεύτερον προβλέπει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και τρίτον επιτάσσει την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το να μιλάς για κατάκτηση των αρμών της εξουσίας αφορά σε αυτό. Και το κακό ποιο είναι. Πήραμε την κυβέρνηση, δεν πήραμε την εξουσία. Είχαμε το να βάλουμε στη φυλακή μερικούς για να κερδίσουμε τις εκλογές και είχαμε και το περίφημο της Νοβάρτης, το οποίο βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Δηλαδή, τι έχουμε. Σε τρία γεγονότα, στο οποίο υπάρχει πρακτική της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία ουσιαστικά φύγει τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος, έχουμε γεγονότα τα οποία το υποστηρίζουν και τώρα έχουμε τη θεωρητική επικάλυψη από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος προφανώς έχοντας την αίσθηση ότι μιλάει σε ένα αριστερό ακροατήριο, έτσι, ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει ελεύθερα. Αλλά υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα. Να δούμε λίγο και το ρεπορτάζ. Το χουντικό που είναι, ρε μπάμπι μου. Δεν ξέρω αν είναι χουντικό τώρα, μην πάμε σε ακραίες ορολογίες. Αλλά υπάρχει θέμα με τον πυρήνα της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δεν μπορείς να διεκδικείς αρμούς εξουσίας όταν λέω υπάρχει διάκριση εξουσιών. Όταν υπάρχει ανεξαρτησία δικαιοσύνης, όταν υπάρχει ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι μεγάλο θέμα. Γιώργο. Λοιπόν, διαστρέφει την πραγματικότητα ο κύριος Παπαπαναγιώτου. Ποια είναι η διαστροφή, πες μου. Μην με διακόπτεις ρε Μπαμπή, άσε να μιλήσω, σε διακόψα. Σταμάτα. Σταμάτα να μιλήσω. Λοιπόν, θα σταματήσω αφού μιλήσω, όχι με αφορισμούς συγκεκριμένα. Ελάτε. Λοιπόν, ο Τσίπρας ήταν σαφής. Μιλούσε για αρμούς της εκτελεστικής εξουσίας. Μπορώ να σου πω εγώ ένα παράδειγμα. Όταν αναλαμβάνεις μια κυβέρνηση, έχεις την φιλοδοξία ο υπουργός, που είναι νέος υπουργός κτλ., να μπορεί να έχει έναν ευρύτερο έλεγχο στο Υπουργείο του πέρα από το Υπουργικό Γραφείο. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο είχαμε στο πρώτο διάστημα της διακυβέρνησης και πιστεύουμε ότι δεν θα το έχουμε την επόμενη φορά. Τι δεν πρόκειται να κάνουμε όμως. Δεν πρόκειται να εκμεταλλευτούμε με αθέμητο τρόπο τις δυνατότητες που δίνει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, διότι εκεί είναι τα προβλήματα τα οποία περιγράφει ο κύριος Παπαπαναγιώτου, είναι αυτά τα οποία κάνει η Νέα Δημοκρατία. Όταν αλλάζει το νόμο για να βάλει έναν κολλητό του Μητσοτάκη χωρίς πτυχίο στο... Το να βάλουμε πέντε στη φυλακή για να κερδίσουμε εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, το έκανε.
κερδίσαμε την εξουσία. Κύριε Παπαναγιώτη, τα είπατε, τα επαναλαμβάνετε. Αφήστε πήραμε, να μιλήσω. Δεν πήραμε την εξουσία, η Νέα Δημοκρατία τα έκανε. Ωραία, επειδή το έφερε εκεί και αφού σου αρέσει να διακόπτεις, μπορώ να σου. Διάλογο κάνουμε. Ωραία, δεν διακόπτω. Ωραία. Άμα, θέλω να μου εξηγήσεις λοιπόν, δεν αφού όλα αυτά τα θεωρείς διατυπώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με αμφισβήτηση των δημοκρατικών αρχών, όταν βγήκε ο Γεωργιάδης και είπε την επομένη των εκλογών ότι έχουμε την κυβέρνηση, έχουμε την αυτοδιοίκηση, έχουμε την περιφέρεια, άρα ελέγχουμε όλη τη χώρα στην πληρότητά της, θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, αν αυτό έχει να κάνει με παραβίαση της δημοκρατίας ή όχι. Ήταν μια πολιτική εκτίμηση την οποία έκανε, μια αντίστοιχη πολιτική εκτίμηση κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σου αλλά σου λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε δρόμο, νόμο με αναδρομική ισχύ για να σχολάσει. Ναι. Την αρχή ανταγωνισμού, επειδή δεν την γούσταρε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άλλαξε τον νόμο για να βάλει στην ΕΕΠ αυτή την εποχή, με αυτά τα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κανένα προσόν και κανένα πτυχίο πέραν του ότι ήταν securitas. Διάφορα τέτοια πράγματα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει. Τα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Μην πλέξουμε καρανίκες τώρα. Λέει, δεν θα πλέξουμε καρανίκες. Διότι ο καρανίκας έχει πτυχίο. Ο άσχετος που βάλεται στην ΕΕΠ δεν έχει τίποτα. Άκουσε λίγο. Η απάντηση λέει σε όλα τα παραπάνω είναι. Πρόσεχε, κύριο Τσίπρας. Κανόνες, διαφάνεια, αξιοκρατία, προσοχή, αφού όμως ξυλώσεις τη σαπίλα που σε τρώει σαν το σαράκι. Ποια είναι αυτή η σαπίλα? Καλά τώρα, δεν έχει σαπίλα. Μισό λεπτάκι. Επίσης, η σαπίλα, σου θυμίζω, όταν μιλάς για το κράτος. Δεν, μπάμπι μου, τα δικά μας παιδιά, τα γαλάζια παιδιά, τα θυμάσαι, υπήρχαν αυτές οι νοοτροπίες. Διαχρονικά. Να έχουμε τον έλεγχο του κρατικού, της κρατικής δομής. Ο Πολάκης τα έβαλε με τον Βούτσι, ναι. Γιατί δεν δέχτηκε την τροπολογία, ναι, για το SRU. Ναι, και του είπε ο Βούτσι ότι είσαι άσχετος. Όχι μόνο, ότι αυτό είναι θεσμική αθλειότητα, του είπε ο Βούτσι. Λοιπόν, παιδιά. Πρόσεχε, του ζήτησε να δεχτεί μια τροπολογία βάσει ενός νόμου, του νόμου Παπά, για να έλεγξουν τα κανάλια, ο οποίος μετά κατέπεσε στο ΣΤΕ. Αντιλαμβανόμαστε περί τίνος μιλάμε. Καλημέρα και στον Μπάμπη τον Παπαπαραγιώτου και στον Γιώργο τον Κυρίτση. Παιδιά, όλα αυτά θα είναι χρήσιμα και θα τα ανασύρουμε σε προεκλογική περίοδο. Ακόμη δεν έχουμε εκλογές από ό,τι φαίνεται. Πάμε τώρα στα οικονομικά.